Δραματική προσπάθεια για να επαναφέρουν στη ζωή ένα 53χρονο κατέβαλαν λιμενικοί και αμέσως μετά διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν χθες το βράδυ στην προβλήτα του Ηρακλείου. Ο άτυχος άνδρας περίμενε με το αυτοκίνητό του στη σειρά για να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής. Αφού περπάτησε για αρκετή ώρα στο λιμάνι, μπήκε στο αυτοκίνητο και περίμενε το σήμα των λιμενικών για να προχωρήσει. Το όχημα παρέμεινε όμως για ώρα ακινητοποιημένο, μέχρι που οι λιμενικοί πλησίασαν για να του υποδείξουν να προχωρήσει. Τότε κατάλαβαν ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του. Χθες το απόγευμα ενημερώθηκε η υπηρεσία μας από την επικεφαλής των μέτρων τάξης στο λιμάνι του Ηρακλείου για την ύπαρξη ενός ανδρός ημεταπού, ο οποίος βρισκόταν εντός οχήματος χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Χωρίς να χάσουν χρόνο, ξεκίνησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Οι άνδρες του λιμενικού έβγαλαν τον άτυχο άνδρα από το αυτοκίνητο και ξεκίνησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση μέχρι να φτάσει στο σημείο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να κάνουν κάθε προσπάθεια να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως ο 53χρονος να ανταποκριθεί, καθώς μεταφέρθηκε νεκρός στο Παγνί. Άμεσα τα στελέχη της υπηρεσίας μας του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και μαζί βέβαια και με τη συνδρομή κάποιου ιατρού, ο οποίος βρισκόταν εκεί στην περιοχή, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, όπου και τον παρέλαβε, για να τον μεταφέρει στο Εφημερεύον Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τραγική ηρωνία, όπως προέκυψε σύμφωνα με πληροφορίες, το γεγονός ότι ο 53χρονος είχε έρθει στην Κρήτη με τη σύζυγό του για να βοηθήσουν την κόρη τους που σπουδάζει στο νησί. Νωρίτερα τις είχε αφήσει στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και εκείνες ταξίδευαν αεροπορικώς για την Αθήνα τη στιγμή που ο ίδιος άφηνε την τελευταία του πνοή στο λιμάνι. Ναι, σύμφωνα με πληροφορίες και από άλλους πολίτες οι οποίοι αναμενόταν να ταξιδέψουν εκείνη την ημέρα, είχαν δει τον άτυχο αυτόν άντρα να βρίσκεται πολλή ώρα στην περιοχή εκεί εντός λιμένα και να ήταν καλά στην υγεία του χωρίς να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Απαντήσεις για τα ακριβή αιτία θανάτου του 53χρονου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.